Πνευματικές μου θυσίες. Με τον θεολόγο και φιλόλογο Αρχιμανδρίτη πατέρα Σάβα Αχιλλέως. Αδερφοί μου, με τη χάρη του Θεού μας πάντοτε και την ευλογία Του και τη σκέπη Του, διαπρεσβειών της υπεραγίας Θεοτόκου και του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, συνεχίζομαι το δεύτερο μέρος που αφορά την αίρεση των Πεντηκοστιανών. Μας έταξε ο Θεός να είμεθα υπημένες των λογικών προβάτων. Ο βοσκός πάντοτε αγρυπνεί δια τα πρόβατα και προσέχει μη κλέφτες, μη λύκοι, μη άλλον τι κακό επιτεθεί στα πρόβατα. Έχουμε καθήκον να συμβουλεύουμε, να διαφωτίζουμε και να ενημερώνουμε τα παιδιά του Θεού να φυλάττονται από τας αιρέσεις, διότι είπε ο Θεός ότι θα εμφανιστούν πολλοί μετά, λέγει, όταν έρθει το τέλος του κόσμου θα εμφανιστούν πολλοί οι οποίοι θα λέγουν ότι εδώ είναι ο Χριστός, εκεί είναι ο Χριστός. Προσέχετε, λέγει, μη πλανηθείτε. Για να ολοκληρώσουμε όμως με αυτήν την αίρεση, θα αναφερθούμε με συντομία όσον μας είναι δυνατόν. Ίσως κλείσουμε τη σημερινή ομιλία μας και δεν θα ασχοληθούμε με αυτούς, διότι είναι τόσα τα έκτροπα τα οποία γίνονται από αυτούς, τόσα πολλά που θέλουμε μέρες ολόκληρες για να ολοκληρώσουμε αυτήν την αίρεση η οποία εμφανίστηκε στην Εκκλησία του Χριστού μας. Οι δοξασίες αυτών των ποικιλονίμων πεντηκοστιανικών κινήσεων είναι αυτές οι ίδιες της διαμαρτυρήσεως, δηλαδή όταν ο Πάπας ήθελε να δίδει συγχωροχάρκια εις τους πιστούς και να τους λέγει, αν δεν πάρετε αυτό δεν εισέρχεστε στη Βασιλεία των Ουρανών, τότε ενεμφανίστησαν οι διαμαρτυρόμενοι, ο Λούθυρος, ο Καλβίνος και ο Μαρτίνος, οι οποίοι εκήρυξαν πλέον μία διαμαρτυρία εναντίον του Πάπα και είπεν ο Λούθυρος, γοράζω εγώ όλη την κόλαση και πηγαίνετε εσείς στον παράδεισο. Διαναφέρει τους πιστούς σε συνέστηση. Δι' αυτό κατηγορούν την Εκκλησία, εκείνοι οι οποίοι κατηγορούν την Εκκλησία, αλλά δεν ξεχωρίζουν να πούν ότι ο Πάπας το έκανε με αυτό. Εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με την Παπική Εκκλησία. Από αυτούς τους διαμαρτυρωμένους εμφανίστηκαν και η ομάδα αυτή του Φέγγου, ο οποίος είναι αρχηγός των Πεντηκοστιανίων στην Ελλάδα. Η κάθε ομάδα έχει πολλά σημεία δικά της και διδασκαλίες δικές της, που στην ουσία είναι προσωπική γνώμη του αρχηγού της καθεμιάς ομάδος. Πρώτον, δέχονται μόνον την Αγία Γραφή. Προσέχετε τι έχουν αυτοί, για να είμεθα ενημερωμένοι. Απορρίπτουν την Ιεράν Παράδοση. Δέχονται άλλα από εκείνα τα οποία η Εκκλησία μας δέχεται. Αναγκάζονται δεύτερο σημείο να δεχθούν μερικά από την Ιερά Παράδοση για να σταθούν στα πόδια τους, διότι άνευ αυτών απορρίπτονται από όλους και περισσότερο από εκείνους οι οποίοι γνωρίζουν τα της πίστεως.
εξηγούν την Αγία Γραφή κατά γράμμα. Η Αγία Γραφή όμως δεν εξηγείται κατά γράμμα. Άλλοτε είναι πραγματικά τα λόγια του Θεού τα οποία ομιλεί στην πραγματικότητα, άλλοτε όμως είναι αλληγορικά τα όσα ομιλεί ο Κύριος. Αυτοί εξηγούν πάντοτε αυτά τα οποία τους συμφέρει και ομιλούν για την Αγία Γραφή δικά τους από εκείνα που τους βολεύει. Πιστεύουν ότι δίδεται ιδιαίτερο χάρισμα ερμηνείας διαπροσωπικής αποκαλύψεως, δηλαδή ο Θεός δίδει στον κάθε έναν από αυτούς δύναμη να ερμηνεύει την Αγία Γραφή. Άνευ σπουδών, άνευ επιστήμης, άνευ θεολογίας, λέγουν μου έδωκε το Άγιο Πνεύμα δύναμη να ερμηνεύω, λέγει, την Αγία Γραφή. Δέχονται την αρχαία Εκκλησία ως τέταρτον σημείων μέχρι την εποχή του Μεγάλου Κωνσταντίνου. Από εκεί αμφισβητούν όσα δεν συμφωνούν με τις απόψεις των από εκεί και πέρα. Το πέμπτο σημείο δέχονται την πρώτη Οικουμενική Σύνοδο λόγω του συμβόλου της πίστεως και τους 318 συντάκτας του. Δεν ομιλούν περί πατέρων της Εκκλησίας, δεν τους αναγνωρίζουν. Στα λοιπά της πρώτης συνόδου ουδόλως αναφέρονται και δεν τους ενδιαφέρουν τα άλλα καθόλου. Αποδέχονται τους κανόνες των βιβλίων της Καινής Διαθήκης, επιφυλάσσονται διάλλα γραφεία, διάλλα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, δεν τους ενδιαφέρουν. Διδάσκουν δικαίωση μόνον δια της πίστεως, δηλαδή αρκεί κάποιος να πιστέψει στον Χριστό, στο αίμα του το οποίο έχει συνεπάνω στο Σταυρό και το έργο του το οποίο έκανε. Αυτά τους ενδιαφέρουν και αυτομάτως επιφυτά το Άγιο Πνεύμα επάνω τους και τους δίδει μία μαρτυρία ότι πρέπει να βαπτιστούν εις άφεση αμαρτιών. Άλλως απλή επιβεβαίωσης είναι το βάπτισμα δι' αυτούς, δεν είναι ουσιαστικό το βάπτισμα. Είναι μια απλή, λέγει, υπόθεση, ένα παιχνιδάκι δηλαδή που παίζουν τα μωρά. Κατά αυτόν τον τρόπο αναφέρονται στο μέγα μυστήριο της βαπτίσεως. Διαδογματικών αποκαλύψεων αρνούνται το δικαίωμα σε άλλες εκκλησίες να έχουν δόγματα, εκτός μόνον η εκκλησία η δική των. Οι άλλες εκκλησίες λέγουν δεν έχουν δόγματα, εμείς τα έχουμε. Απορρίπτουν τα μυστήρια και δέχονται το βάπτισμα, όπως είπαμε προηγουμένως, και την Θεία Κοινωνία ως απλές πράξεις ανεφοδεμιάς ουσίας, χωρίς μυστηριακό περιεχόμενο. Απορρίπτουν την ιεροσύνη, δεν δέχονται τους ιερείς. Ισχυρίζονται ότι ή οσδήποτε μπορεί να λάβει το χάρισμα, όχι του ιερέως, του ποιμένος. Δηλαδή καθένας μπορεί να γίνει ποιμένας, λέει. Δια τη Θεία Κοινωνία διδάσκουν ότι οι λοιποί προτεστάντες διδάσκουν και αυτοί το ίδιο, ότι είναι ένα σύμβολο αναμνηστικό, βλασφημίες φοβερές βλασφημίες αυτές εναντίον της πίστεως, της Ορθοδόξου πίστεως, ένα αναμνηστικό σημείο, λέγει, της θυσίας του Χριστού. Το βάπτισμα είναι μία απλή πράξη επιβεβαιώσεως ότι ο πιστός ο οποίος προηγουμένως επίστεψε και έλαβε χαρίσματα αγιοπνευματικά, δηλαδή από το Άγιο Πνεύμα, εντάσσεται πλέον ως εσωσμένος εις την Εκκλησία του Χριστού, εις την ειδική των Εκκλησία, όχι της Ορθοδοξίας.
Η κατανόηση του βαπτίσματος προέρχεται από την παράδοση των βαπτιστέντων. Δεν δέχονται τον νήπιο βαπτισμό. Δεν το θέλουν, δεν τον αναγνωρίζουν. Το μωρό, λέγει, βαπτίζεται χωρίς να ξέρει τι κάνει. Και όταν το μωρό το αλλάζει η μητέρα του, ξέρει τι κάνει. Το μωρό εξαρτάται από τη μητέρα του. Βέβαια έχουμε και άλλα πολλά παραδείγματα τα οποία απορρίπτουν αυτό το σκανδαλώδες σημείο να μην δέχονται τον νηπιοβαπτισμό, διότι η Αγία Γραφή γέμει από χωρία τα οποία η Εκκλησία από την ώρα που ο Χριστός εδέχεται τα παιδεία εις την αγκάλη του, την ίδια στιγμή εδέχονται και αυτά των αγιασμών της χάριτος του Θεού. Εκείνα τα μικρά μωρά δεν γνώριζαν ότι είναι ο Χριστός όταν είπε άφετε τα παιδεία να έρθουν στην αγκάλη μου και έβαλε το χέρι του ο Χριστός επάνω στα παιδεία και τα ευλόγησε. Εκείνα εδέχτησαν τη στιγμή εκείνη την χάρη του Θεού. Ο Θεός τα εχαρίτωνε για τις επεμβάσεώς του. Δέχονται δύο βαπτίσματα, ένα στο νερό και δεύτερο με το Άγιο Πνεύμα και την αναγέννηση. Αναγεννάται, λέγει, όταν μπει στο νερό το οποίο αγιάζει ο ποιμένας. Τον γάμον τον θεωρούν σαν μια πράξη συμβιώσεως κατά τον Θεό. Αρνούνται το διαζύγιο, αρνούνται δεύτερον γάμο δια τους διαζευμένους και μερικές κινήσεις από τους προτεστάντες αυτούς, από τους πεντηκοστιανούς, θεωρούν τον γάμον κάπως ως μυστήριο και πρέπει να υπάρχει και η σύμφωνος γνώμη της Εκκλησίας των. Μερικοί δέχονται ένα είδος ευχελαίου στο άλλο μυστήριο του Αγίου Ευχελαίου, το οποίο έχει ολόκληρη ακολουθία. 7 Ευαγγέλια, 7 Αποστόλους και ευχές οι οποίες διαρκούν μίαν ώρα. Αυτοί το απορρίπτουν το Άγιο Ευχέλαιο. Το απορρίπτουν ως μυστήριον του Θεού, διότι από τη στιγμή κατά την οποία δεν δέχεσαι ένα μυστήριο, την ίδια στιγμή εκείνη απορρίπτεσαι τελείως από την Εκκλησία. Είσαι εκτός της Εκκλησίας. Το μυστήριο της εξομολογήσεως ενώπιον του ιερέως το απορρίπτουν παντελώς. Δέχονται την απευθείας μετάνοια και εξαγόρευση εις τον Χριστόν. Ομιλούν εις τον Χριστόν κατευθείαν. Δεν δέχονται την ιεράν εξομολόγηση, ούτε συμβουλές, ούτε συγχωρητική ευχή, ούτε την παράδοση της Εκκλησίας. Διότι ο Κύριος μας όταν βρίσκεται στον κόσμο πάντοτε έλεγε εις εκείνους τους οποίους εθεράπευε, αφέοντες οι αμαρτίες σου. Μετά όμως όταν αναστήθη ο Χριστός μας και εμφανίστηκε στους μαθητάς του, αφού τους ευλόγησε, τους έδωκε το μέγα δικαίωμα, την μεγάλη παρακαταθήκη. Αν την αφείτε της αμαρτίας, αφείεται αυτής. Αν την κρατείτε και κράτεται. Αυτή η διαδοχή του Χριστού εις τους Αποστόλους και οι Απόστολοι εις τους ιερείς της Εκκλησίας απορρίπτεται από τους πεντηκοστιανούς. Δεν την παραδέχονται. Το χρίσμα, το Άγιον Χρίσμα, όταν πηγαίνουμε εις την βάπτιση, αδερφοί μου, δεν πηγαίνουμε σε ένα μυστήριο. Πηγαίνουμε σε δύο μυστήρια. Εις την βάπτιση εντός του υγειασμένου ύδατος, το οποίο αγιάζεται και λέγει ο Σημεών Θεσσαλονίκης, το νερό του αγιασμένου, λέγει, της βαπτίσεως, είναι
το όσο μεγάλο, ούτως ώστε μία σταγόνα, λέγει, να μην πέσει έξω από την κολυμβήτρα. Διότι είναι μεγαλύτερες οι ευχές από τον μέγα αγιασμό της 6 Ιανουαρίου, των φώτων. Να σκεφτείτε πόσο φοβερό είναι το μυστήριο της Ιεράς Βαπτίσεως. Την ώρα λοιπόν που βαπτίζεται έναν νήπιον μέσα στην κολυμβήθρα και εξέλθει από την κολυμβήθρα, την ίδια στιγμή εκείνη δέχεται το δεύτερο μυστήριο του χρίσματος, το οποίο χρίσμα είναι οι δωρεές του Αγίου Πνεύματος που δίδονται εις τον βαπτισμένο. Τα σύμβολα της πίστεως αποδέχονται αποδέχονται τον Σταυρόν ως σχήμα και ως σύμβολο θυσίας του Χριστού. Τίποτε περισσότερο. Δεν είχε καμιά δύναμη. Ο Σταυρός καμία δύναμη δια τους πεντηκοστιανούς και τους προτεστάντες δεν έχει ο Τίμιος Σταυρός. Ο Σταυρός ο φύλαξ πάστες της οικουμένης. Ο Σταυρός η ωραιότης της Εκκλησίας. Ο Σταυρός των πιστών το κάφημα. Ο Σταυρός των δαιμόνων το φυγαδευτήριο που δεν μπορεί να σταθεί ο δαίμονας μπροστά στον Τίμιο Σταυρό. Μόνο το σχήμα του Τιμίου Σταυρού εξαφανίζει τον δαίμονα. Αλλά να πιστεύει εκείνος ο οποίος σχηματίζει τον Τίμιο Σταυρό επάνω του. Όταν δεν πιστεύει οι δαίμονες δεν φεύγουν. Όταν δεν κάνει το σταυρό του το πλάσμα το πιστό εις των Θεών, όταν δεν κάνει το σταυρό του όπως πρέπει, δεν τυπώνει τον Τίμιο Σταυρό επάνω του, ο δαίμονας δεν φεύγει αλλά παραμένει. Δέχονται την ψυχή ως αθάνατον, αλλά μετά την έξοδο από το σώμα τίθεται σε κατάσταση αδρανίας και υπνώσεως. Δηλαδή μόλις πεθάνει το πλάσμα η ψυχή του πάει και κοιμάται. Κοιμάται ύπνο βαθύ. Είναι όπως τους έχει κοιμήσει ο διάβολος αυτή τη στιγμή και δεν τους αφήνει να δουν την πραγματικότητα. Έτσι πιστεύουν ότι και η ψυχή όταν φύγει από τον άνθρωπο εμπλέκεται μέσα σε έναν κύκλο ναρκώσεως. Δεν κάνει τίποτε. Ενώ εμείς γνωρίζουμε ότι οι ψυχές βρίσκονται η συνεχή δοξολογία και πρεσβεία στον Θεό διημάς τους αμαρτωλούς, διότι δεχόμεθα την Εκκλησία ως διπλή εις τον κόσμο αυτόν, ως στρατευωμένη Εκκλησία εναντίον του διαβόλου που τον πολεμεί καθεκάστην ημέρα ο πιστός, και εις τον άλλον κόσμο ως θριαμβεύουσα Εκκλησία η οποία εισέρχεται στην χαρά του Κυρίου. Απορρίπτουν τα μνημόσυνα παντελώς. Δηλαδή δεν έχουν καμία σχέση οι ευχές της Εκκλησίας όταν γίνονται μνημόσυνα. Δεν υπάρχει τίποτε, λέγει, καμία επικοινωνία με τους νεκρούς. Ούτε ο Θεός ακούει τις ευχές τις οποίες αναπέμπουμε εμείς εις Αυτόν, εις το θρόνο Του, δια τα ψυχάς. Θαύματα, λέγει, κάνει μόνον ο Θεός. Δεν υπάρχει ούτε μία πρεσβεία, ούτε της Παναγίας μας, ούτε των Αγίων, ούτε της στρατευωμένης επί της γης Εκκλησίας, η οποία παρακαλεί τον Θεό δια την υγεία και την σωτηρία του ανθρώπου. Απορρίπτονται παντελώς από τους πεντηκοστιανούς. Τα κάνει απευθείας ο Θεός χωρίς μεσολάβηση Αγίων προσώπων ή Αγίων λειψάνων ή ιερών αντικειμένων. Και βλέπετε αυτή τη στιγμή χιλιάδες κόσμος πηγαίνουν στους Αγίους μας και βρίσκουν ανακούφιση και θεραπεία οι περισσότεροι. Μόνο να αναφέρουμε ένα θαύμα το οποίο ήρθε μια γυναίκα από την Κύπρο και ήτο καμπουριασμένη, καημένη επί χρόνια, και πήγαινε στον Άγιον Ιωάννη το Ρώσο και ήταν το κεφαλάκι της
διπλωμένο χάμου και πήγαινε στον Άγιο Ιωάννη το Ρώσο και προσκύνησε το σωματάκι, το Άγιο, το λείψανο του. Και όταν επέστρεψε να βγει από την εκκλησία, την πήρε ένας ιδρώτας και εχύθηκε από πάνω της αυτός ο ιδρώτας και ανορθώθηκε η γυναίκα και πέταξε το μπαστούνάκι. Αυτά τα θαύματα τα απορρίπτουν οι Πεντεκοστιανοί. Τους έκλεισαν τα μάτια τους. Αυτός ο φέγγος, ο οποίος είναι ο ποιμήν των Πεντεκοστιανών στην Ελλάδα. Δεν δέχονται τους ναούς ως Άγιο μέρος όπου ο Θεός λατρεύεται, ούτε την Αγία Τράπεζα, δεν τη δέχονται. Εκείνοι όταν χρησιμοποιούν την Αγία Τράπεζα, τη δική τους, είναι ένα τραπέζι. Μαζεύονται δίπλα, κόβουν ένα ψωμί, το δίδουν ο ένας τον άλλον, και όπου πηγαίνουν και τα ψίχουλα, όπου πηγαίνουν και τα πάντα, δεν τους ενδιαφέρει, ούτε αν το τρώνε, ούτε αν δεν το τρώνε, δεν τους ενδιαφέρει. Αυτό είναι, λέγει, το σώμα του Χριστού. Το λιβάνι, το οποίο είναι θυμίαμα εις τον Θεό, το καντήλι το οποίο ανάβει στην εικόνα του Χριστού μας και της Παναγίας μας, το κερί το οποίο είναι μια θυσία εις τον Θεό από εμάς τους αμαρτωλούς, θυσιάζουμε, δίδουμε κάτι στον Χριστό μας. Αυτό δεν τα παραδέχονται αυτά τα πράγματα όλα, αυτά τα οποία η Εκκλησία μας έχει, τα απορρίπτουν, τα θεωρούν ως έξω βιβλικά και τα απορρίπτουν. Η νηστεία, στην νηστεία δεν δίδουν καμίαν προσοχή. Είναι χρονικός και ποιοτικός, απροσδιορίστος, λέγει η νηστεία, επαφίεται στην διάθεση του κάθε ενός να εξασκήσει αυτήν την αρετή της νηστείας, αν θέλει ή αν δεν θέλει. Απορρίπτουν την νηστεία, απορρίπτουν την νηστεία του Κυρίου μας επί 40 ολοκλήρου ημέρες μέσα στο σαραντάριον όρος. Απορρίπτουν τα νηστεία των πατέρων. Απορρίπτουν του Κυρίου μας που είπε ότι τα δαιμόνια εν ουδενή εξέρχονται ημί εν προσευχή και νηστεία. Τα απορρίπτουν όλα αυτά. Δεν θέλουν την Εκκλησία να οδηγεί τα παιδιά του Θεού εις το δρόμο των ευθύ. Ασκήσεις σωματικές όπως οι μετάνοιες, η χαμεκητία, υπάρχουν πολλοί οι οποίοι κοιμούνται χάμω. Θα αναφέρω μόνο την αυτοκράτηρα Θεοφανό, η οποία δεν εκοιμήθηκε εις το αυτοκρατορικό εκείνο κρεβάτι ποτέ της. Το είχε στρωμένο και εκείνη εκοιμόταν χάμω πάντοτε. Δεν δέχονται τίποτε τα οποία δεν είναι στην Αγία Γραφή. Η Εκκλησία αποτελείται μόνο από όσους έχουν λάβει το χάρισμα της γλωσσολαβιάς και της προφητείας και έχουν βαπτιστεί σε νερό. Όταν πάει κανείς εκεί σε αυτούς και πέσει μέσα σε αυτήν την παγίδα, τότε τον βάζουν μέσα σε ένα νερό και του λέγουν ότι τώρα θα έρθει η χάρη του Αγίου Πνεύματος να σε επισκιάσει και θα μιλάς ξένες γλώσσες. Πιστεύουν εις την αρπαγή της Εκκλησίας. Τι σημαίνει αυτό? Λέγουν ότι ο Αντίχριστος όταν έρθει δεν θα έβρει τους οπαδούς της Πεντηκοστιανής Εκκλησίας εις τον κόσμο. Θα τους αρπάξει, λέγει, προηγουμένως ο Θεός, θα τους μεταφέρει στον άλλο κόσμο, θα έρθει ο Αντίχριστος και αυτοί δεν θα πάθουν τίποτε, και όταν τελειώσουν τα 7 χρόνια του Αντιχρίστου, τότε θα έρθει πίσω πάλι να τους φέρει ο Χριστός για να βασιλεύσει 1000 χρόνια πάνω στον κόσμο. Είναι τόσες οι μωρίες, οι τρέλες που λέγουν, ούτως ώστε κανείς όταν ασχοληθεί λέγει, μα υπάρχουν άνθρωποι που τους ακολουθούν. Και όμως πηγαίνουν και τους ακολουθούν. Στην Εκκλησία τη δική τους εντάσσεται ο οποιοσδήποτε θέλει να πάει, αρκεί να δέχεται το τριαδικό δόγμα, τον Πατέρα, τον Υιόν και το Άγιο Πνεύμα. Βλέπετε ότι ο ψαράς για να φτιάσει το ψάρι πάντοτε βάζει ένα ψάρι μικρό.
ένα δόγμα. Και αυτό το σημείο, το τριαδικό δόγμα, είναι ορθό, το δέχονται. Αλλά τα άλλα δεν τα γνωρίζουν. Και πηγαίνει όποιος ακούσει, προπάντων να προσέχετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Υπάρχει ένας σταθμός κοντά στο σταθμό, νομίζω, της Εκκλησίας ή της Πειραϊκής Εκκλησίας, και είναι δικός τους. Και πολλοίς κόσμος ακούει τα κηρύγματα του Φέγγου, αυτού που είναι ο αρχηγός. Μέσα σε αυτά τα κηρύγματα δεν θα ακούσετε ποτέ σας ούτε Θεία Κοινωνία, ούτε εξομολόγηση, ούτε Χριστό, εικόνα του Χριστού, ούτε τίποτε. Τα απορρίπτουν όλα αυτά. Μπορεί να σου λέει άλλα όμορφα λόγια, καλά λόγια, τα ακούει εκείνος ο οποίος δεν γνωρίζει καθόλου από την Αγία Γραφή, δεν γνωρίζει τίποτε από αυτήν την αίρεση. Σου λέγει τι ωραίο κήρυγμα, τι όμορφο κήρυγμα. Ο διάβολος, για να παραπλανήσει την Εύα, της είπε τόσα όμορφα γλυκά λόγια, ούτως ώστε την παρέσυρε. Αλλά όταν την παρασύρει και μετά, έχασε το παιχνίδι. Δεν υπάρχει πλέον σωτηρία. Για να φύγει ο διάβολος από μέσα στο πλάνο με το οποίο το παρασύρουν αυτοί οι πεντηκοστιανοί, θέλει να έχει ένα σημαντικό σημείο. Το σημαντικό σημείο αυτό είναι η ταπείνωση. Δεν έχει ταπείνωση. Γι' αυτό δεν φεύγει ποτέ από τους πεντηκοστιανούς. Πριν έρθει ο Αντίχριστος, θα έρθει ο Χριστός. Πρόκειται για μια παρουσία από τις τρεις που διδάσκουν. Διδάσκουν τρεις παρουσίες του Χριστού. Εμείς διδάσκουμε δύο. Αυτή που ήρθαν στον κόσμο και τη δευτέρα του παρουσία. Εκείνοι διδάσκουν τρεις. Διδάσκουν αυτήν την οποία θα έρθει να φέρει τους δικούς τους κάτω στην γη, αφού γίνει η αρπαγή, λέγει, της Εκκλησίας, αφού αρπάξει ο Χριστός, λέγει, τους δικούς τους και τους μεταφέρει σε ένα άλλον τόπο για να μην πάθουν τίποτα από τον Αντίχριστο. Αλλά ο Αντίχριστος ήδη τον έχουμε τώρα και στην Ελλάδα. Έχει φτάσει. Και το φοβερό είναι ότι οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι εκείνους τους αστυνομικούς τους έχουν περάσει από έναν τεράστιο κομπιούτερ το οποίο στέκεται απέναντι και τους παίρνουν μια φωτογραφία με μικροτσίπ το οποίο να ελέγχει τους αστυνομικούς που πηγαίνουν και που έρχονται. Να σκεφτείτε τώρα με αυτά που έφερε, αυτά τα μηχανήματα που έφερε. Μετά όταν τελειώσουν αυτά, μετά θα πάρει τους δημοσίους υπαλλήλους, μετά από τους δημοσίους υπαλλήλους θα πάρει τις τράπεζες, θα φτάσουμε δηλαδή στον κόμπο των μεγάλων και τότε όλοι θα πάνε να βγάλουν την φωτογραφία τους για να ελέγχονται από τον Αντίχριστο. Γι' αυτό σας παρακαλώ θερμώς, προσοχή, προσοχή, προσοχή. Κίνδυνος θάνατος. Εισήλθαμε εις τα δύσκολα. Νομίζετε ότι ήρθε έτσι αυτός εδώ στην Ελλάδα για να μας δώσει χαρίσματα? Αχ, αδερφοί μου, πόσο πλανάται ο κόσμος. Αλλά εις αυτήν, λέγει, τον ερχομό του Αντιχρίστου που θα αρπαγεί η Εκκλησία εις τους ουρανούς για 7 χρόνια, ο Αντίχριστος θα φύγει και το επόμενο το οποίο αναφέρουν είναι ότι στην αρπαγή της Εκκλησίας που θα γίνει δεν έχουν θέση οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης, δηλαδή ο Αβραάμ, ο Ισαάκ, ο Ιακώβ, ο Μωυσής, ο Δανιήλ, ο Δαβίδ, οι προφήτες, οι κριτές της Παλαιάς Διαθήκης, οι δίκαιοι της Παλαιάς Διαθήκης. Κανείς, λέγει, από αυτούς δεν ήσαν στην Πεντηκοστιανή Εκκλησία. Πώς θα μπουν εδώ? Η αρπαγή της Εκκλησίας, λέγει, είναι μόνο για τους Πεντηκοστιανούς. Ανοησία πρώτου μεγέθους. Θα βγάλει ο Χριστός έξω τους δικαίους της Παλαιάς Διαθήκης και θα βάλει τους Πεντηκοστιανούς. Πού ξανακούστηκε αυτό? Μόνο ένα σημείο όταν βρεις και είναι λάθος από την Αγία Γραφή, πρέπει να το βάλεις στα πόδια, να φύγεις από εκεί, να μην υπάρχεις, να μην ξαναπάεις ποτέ σου εκεί. Διότι όταν κάνεις ένα λάθος και είναι λάθος και δεν στηρίζεται στην Αγία Γραφή, όλα όσα διδάσκουν είναι λάθη. Δι' αυτό δεν χρειάζεται τίποτε άλλο να κάνεις, ή μόνο να ψάξεις να τους έβρεις ένα λάθος. Τους βρήκες ένα λάθος, τελείωσαν. Όλα όσα λέγουν είναι
όλα στραβά και ανάποδα. Οι αρπαγέντες, λέγει, θα ενδυθούν αυθαρσίαν και αθανασίαν. Κατά την διάρκεια της επταετίας που θα δράσει ο Αντίχριστος, θα υποφέρουν όσοι μείνουν στην γη και δεν θα συμμετέχουν στην αρπαγή την οποία θα κάνει ο Θεός. Με τη λήξη αυτήν θα κατεβεί ο Χριστός ως Δευτέρα Παρουσία μαζί με τους αρπαγέντες αυτούς της Εκκλησίας των Πεντηκοστιανών, θα εγκαθιδρύσει στην γη την Κυριετή Βασιλεία, θα αναμειγνύονται με αυτούς όσοι ζουν στην γη και είναι φθαρτοί και θνητοί κατά τον τρόπο που έζησε 40 ημέρες μετά την Ανάστασή του ο Χριστός και εμφανιζόταν στους μαθητάς του. Η τριήμερο σταφή και η Ανάσταση συμβολίζουν δύο πρώτες ημέρες. Η ταφή του και η Ανάστασή του συμβολίζουν δύο ημέρες. Μια περίοδο έως το 2000, δηλαδή κοντεύομαι δι' αυτούς έχουν τελειώσει τα πάντα. Δεν θα υπάρχει τίποτε πλέον, θα αρπαγεί η Εκκλησία, θα μεταφερθεί στους ουρανούς και μετά θα έρθει πίσω. Η τρίτη ημέρα κατά την οποία αναστήθηκε ο Χριστός συμβολίζει τη διάρκεια της χιλιετούς βασιλείας. Στο τέλος της χιλιετούς βασιλείας θα γίνει η γενική ανάσταση, η κρίση και η απόδοση των πράξεων όλων των ανθρώπων. Είναι μια τρίτη παρουσία του Χριστού. Εμείς όμως στην Εκκλησία μας από την ημέρα που γεννηθήκαμε έως αυτή τη στιγμή πιστεύουμε στην δευτέρα παρουσία του Χριστού και όχι στην τρίτη. Δεν δέχονται την Θεοτόκον ως αϋπάρθενον. Βλασφημούν και το πρόσωπο της Παναγίας μας. Διδάσκουν ότι είχαν και άλλα παιδιά όπως διδάσκουν οι χιλιαστές. Μερικές ομάδες προερχόμενες από τον Ορθόδοξο χώρο εκφράζονται με συγκατάβαση επί οίκιαν και μακροθυμίαν δια την Εκκλησία, την Ορθόδοξον και των κλήρων. Έχουν μία αγάπη προς τον κλήρο και την Εκκλησία, διότι θέλουν να είναι και με τον Αντιχριστό, να είναι όμως και με τον Χριστό. Διδάσκουν τα εξής δια να σωθεί μία ψυχή. Μία ψυχή δια να σωθεί έχουν στάνταρ, δηλαδή ακλόνητα σημεία. Όταν τα έχεις αυτά δεν έχει παρά να σωθείς. Το πρώτο είναι το κήρυγμα. Το δεύτερο είναι η μετάνοια, την οποία δεν σου λέγει να πάεις στον ιερέα να εξομολογηθείς, να μετανιώσεις στην εικόνα ή απευθείας, εφόσον οι εικόνες δεν δέχονται, απευθείας στον Θεό. Το τρίτο σημείο είναι η μεταστροφή, δηλαδή να μην κάνεις κακές πράξεις, αμαρτίες. Το άλλο σημείο είναι η αναγέννηση, να ξαναγεννηθεί λέγεται το πλάσμα, να πάρει έναν άλλο δρόμο. Το άλλο είναι η σωτηρία. Μετά από αυτά έρχεται η σωτηρία του ανθρώπου και αφού έρθει η σωτηρία του ανθρώπου τότε έρχεται το βάπτισμα εις το όνομα της Αγίας Τριάδος ή στο όνομα του Ιησού Χριστού. Εξαρτάται τι διδάσκει η συγκεκριμένη ομάδα, διότι είναι χωρισμένοι. Δεν είναι αναμεταξύ τους σύμφωνοι. Έχουν χωρίσει. Ο ένας διδάσκει άλλα, η άλλη ομάδα διδάσκει άλλα και συγκρούονται αναμεταξύ του. Δηλαδή εκεί που δεν υπάρχει ομόνοια υπάρχει ο διάβολος, η κόλαση. Δι' αυτό είναι ένα άλλο σημείο μεγάλο, ότι αυτοί δεν έχουν ομόνοια, οπότε ο διάβολος τους έχει κατακερματίσει. Απορρίπτουν τους Αγίους και τις πρεσβείες των Αγίων και τα θαύματα των Αγίων. Σύχησης επικρατεί σε κάθε κίνηση που έχει την δική της οργάνωση και των τρόπων αναγνωρίσεως των ποιμένων. Το αξίωμα ως χάρισμα του Αγίου Πνεύματος το έχουν ως χειροτονίαν, εχειροτονήθησαν. Ο φέγγος επί παραδείγματι
αυτός ο οποίος αντί να φέγγει σκοτίζει δυστυχώς, θεωρεί τον εαυτόν του ποιμέναν και απόστολον τοποθετηθέντα από το Άγιον Πνεύμα κατευθείαν. Δεν χρειάζεται, λέει, χειροτονία. Εμένα με έκανε το Άγιο Πνεύμα. Αυτά περίπου είναι όσα διδάσκουν αυτοί οι άνθρωποι, και ο αρχηγός ο οποίος έδωκεν σε αυτούς τους πεντηκοστιανούς την όθηση να ακολουθήσουν αυτό το θέμα της αιρέσεως είναι ο λεγόμενος μοντανός. Τον είχαμε αναφέρει και στο παρελθόν κήρυγμα. Αυτός ο μοντανισμός θεωρείται ως αίρεσης, όπως και ο πεντηκοστιανισμός αυτή τη στιγμή, δηλαδή είναι οπαδοί δικοί του μοντανισμού. Περιέβηταν σε κατάσταση εκστάσεως τότε, το 153 μετά Χριστό εμφανίστηκε ο μοντανός, εδέχθηκε επίθεση από όλους τους πατέρες της Εκκλησίας, συγγράμματα εναντίον του και αφορισμός από την Εκκλησία. Περιέβηθα σε κατάσταση εκστάσεως τότε εκείνη και σήμερα ήδη, και παραπληρήματος ομιλούσαν άλλα λόγια, όπως οι πεντηκοστιανοί που μιλούν ξενογλωσσολαλούν όπως αυτοί σήμερον, ταυτόχρονα προεφύτευον έξω από τα παραδεδομένα της Εκκλησίας τότε, κατευθύνοντα από τον διάβολο κάτω από ένα πνεύμα βλασφημίας, πλάνης, αιρέσεως, ψεύδους, ψευδομαντιών, καθώς και οι πεντηκοστιανοί σήμερον. Συκοφαντούσαν την αληθινή Εκκλησία όπως οι πεντηκοστιανοί, κατέληγαν σε σχιζοφρένεια και δαιμονισμό. Αυτοί οι τότε, το τέλος τους ήταν ο δαιμονισμός, η σχιζοφρένεια. Σήμερα μήπως δεν είναι το ίδιο? Θα δούμε ορισμένα πράγματα για να μας πείσουν. Τα αίτια της πλάνης αυτής είναι τρία: ο εγωισμός και η υπερηφάνεια και το πείσμα το οποίο έχουν, το οποίο είναι διαβολικό. Δεν το απαρνούνται. Σου λέγει αυτό είναι το σωστό, αυτό πρέπει να γίνει, αυτό θα ακολουθήσω. Ου με πείσεις, καν με πείσεις. Ούτε η Αγία Γραφή τους αλλάζει τον δρόμο, ούτε τίποτε άλλο. Καταρχάς ο διάβολος υποβάλλει σε αυτούς λογισμούς υπερηφανίας. Τους βάζει λογισμούς υψηλοφροσύνης. Τους τονίζει κάποιες αρετές που έχουνε. Τους ψιθυρίζει εις το αυτοί ότι τάχατε και καλά, τάχατες και καλά, έχουν αποκαλύψεις από τον Θεό. Σιγά σιγά προοδευτικά τους οδηγεί όλο και περισσότερο στην πλάνη. Με πολύ προσεγμένους λογισμούς ή και με ζωντανή φωνή ο διάβολος λέγει πράγματα αληθοφανείς αυτούς, πιθανώς αληθινά αλλά ανώφελα, και ψυχοβλαβή εις την ζωή των. Πώς είναι ψυχοβλαβής? Τους υποβάλλει την ιδέα ότι είναι τα πιστά πρόσωπα, ότι έχουν αρετές μοναδικές, έχουν ηθική ζωή, έχουν μεγάλη πίστη, γι' αυτό ο Θεός του ξεχωρίζει από τους άλλους και τους γεμίζει με χαρίσματα. Πρέπει να γνωρίζουμε, αδερφοί μου, ότι υπάρχουν τρεις γενικές αιτίες για να έρθει η πλάνη στους ανθρώπους: η υπερηφάνεια, ο φθόνος των δαιμόνων και η παιδαγωγική παραχώρηση του Θεού. Ο Πανάγαθος Θεός παραχωρεί πλιστάκης για να μπορέσουν τα πλάσματα αυτά να συνέλθουν. Παραχωρεί ο Θεός. Του λέγει, εφόσον θέλει να φύγεις από εμένα, πήγαινε σε αυτούς να τους δεις και τότε έλα πάλι σε μένα. Δηλαδή αφήνει μία δοκιμασία ο Πανάγαθος Θεός στους ανθρώπους αυτούς. Αιτία της υπερηφανίας είναι η ελαφρότητα του νου την οποία έχουν. Δεν σκέπτονται σοβαρός. Αιτία του φθόνου είναι η προκοπή την οποία νομίζουν ότι έχουν στα πνευματικά. Είναι η παιδαγωγική παραχώρηση και η αμαρτωλή ζωή του ανθρώπου ο οποίος ζει μέσα σε μια
κατάσταση αμαρτωλότητος και μετά δια να έβρει τάχατες και καλά συγχώρηση καταφεύγει στους πεντηκοστιανούς οι οποίοι τους δίδουν τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Η πλάνη που προέρχεται από το φθόνο των δαιμόνων και την ίηση μόνον γιατρεύεται γρήγορα όταν μάλιστα ταπεινωθεί η ψυχή. Η παράδοση όμως στον σατανά λόγω αμαρτίας πολλές φορές παρατείνεται κατά παραχώρηση του Θεού. Όταν ζεις μέσα στην αμαρτία επιτρέπει ο Θεός στον διάβολο να σε ταλανίσει για να μπορέσει να συνέρθεις. Πολλάκις μέχρι τον θάνατον επιτρέπει ο Θεός στο πλάσμα το οποίο βρίσκεται μακριά από τον Θεό να υποστεί μία δοκιμασία για να συγχωρηθεί από τον Θεό. Κάποτε ο Θεός αφήνει και παιδεύονται και οι αμαρτωλοί για τη σωτηρία τους. Πρέπει ακόμη να γνωρίζουμε ότι και αυτός ο δαίμονας της ίσεως προλέγει τα μέλλοντα σε εκείνους που δεν προσέχουν με ακρίβεια την καρδιά τους. Αυτό το οποίο ομιλήσαμε προηγουμένως περί αρπαγής της Εκκλησίας. Είναι μια κατάσταση η οποία ακριβώς συνδέεται με ορισμένα γεγονότα των ημερών μας. Επίκαιρα περιστατικά. Όπως η κρίση στην Μέση Ανατολή, στην περιοχή του Περσικού κόλπου, ο ποταμός Εφράτης τον οποίον θέλουν να κόψουν οι Τούρκοι να μην κατεβαίνει προς την Περσία, τους έδωκε ένα αφορμή να συνδέσουν αυτά όλα με την Αποκάλυψη, με τον πόλεμο του Αρμαγεδόνος, με τις έσχατες ημέρες, με την επάνωδο του Χριστού και την αρπαγή της Εκκλησίας. Αφού κάνουν αυτό το κηρύγμα μετά από την ομιλία αυτή, την οποία κάνει ο Φέγγος εις ακρόαση πάντων, μετά προσεύχονται γονατιστοί εκ νέου. Πέφτουν χάμο και γονατίζουν. Οι γυναίκες έχουν κάλυμα στο κεφάλι τους για να τηρήσουν την εντολή του Αποστόλου Παύλου, ο οποίος λέγει η γυναίκα πρέπει πάντοτε να έχει στην κεφαλή κάλυμα όταν προσεύχεται. Όλοι σχεδόν μέσα στην αίθουσα ουρλιάζουν φωνάζοντας μόνο λίγες λέξεις. Αμήν, αλληλούγια, ναι Κύριε. Αυτή η πλουσία υμνολογία της Εκκλησίας μας. Αυτά μονάχα οι καθολικοί έλεγαν και εφανέρωναν ότι εάν είχαμε την ακολουθία της Ορθοδόξου Εκκλησίας από την ημέρα της Αναστάσεως του Χριστού έως την ημέρα της Πεντηκοστής, αν είχαμε εμείς υποστηρίζουν οι καθολικοί, αν είχαμε αυτή την υμνολογία της Εκκλησίας λέγει των Ορθοδόξων, θα έκαναμε όλον τον κόσμο καθολικούς. Αυτά τα λόγια το Ανάσταση Χριστού θεασάμεν προσκυνήσουμε Άγιον Κύριον Ιησούν τον μόνον αλμάρτητον Αναστάσεως ημέρα και λαμπριθόμεν λαοί δεύτε πόμα πείομεν κενών και τόσα και τόσα άλλα τα οποία η Εκκλησία μας αναφέρει από την ημέρα της Αναστάσεως μέχρι την ημέρα της Πεντηκοστής. Όλα αυτά τα στερούνται οι πεντηκοστιανοί και θέλουν να λέγουν μόνο αμήν, αλληλούγια, ναι Κύριε. Τα πρόσωπά των γίνονται άγρια, παραμορφώνονται και παρουσιάζονται σφιγμένα πρόσωπα, άχαρα πρόσωπα, μάτια γυαλιστερά, νεύρα τεντωμένα. Οι αρθρώσεις των χεριών ασπρίζουν, τα χέρια υψώνονται, φωνές πολλές ακούγονται μέσα σε εκείνη την αίθουσα. Όταν κάποιος φωνάζει μια ευχή ή πει μια προσευχή σύντομη και αυτοσχέδια, οι άλλοι σταματούν ή σιγανά κάνουν επικλήσεις ή ψάλλουν ύμνους. Τα σαγόνια των τρέμουν, τα μάτια των είναι κλειστά, η φωνή των ακούγεται τρεμουλιαστή και όλο το σώμα δονείται όπως ο δαιμονισμένος πέρα για πέρα. Παρεμβάλλονται επικλήσεις, συνεχίζουν να φωνάζουν δόξα, δόξα, αλληλούια, αμήν. Ευχαριστίες προς τον Θεό αναπέμπονται διότι τους άφησε να συγκεντρωθούν και να μιλήσουν για Αυτόν. Νομίζουν ότι όταν συγκεντρωθούν μιλούν για τον Θεό.
Στην ομάδα αυτήν υπάρχει και μια γυναίκα η οποία είναι πριμαντόνα. Φωνάζει περισσότερο από τους άλλους. Ψέλνει σε ύφος όπερας. Κύριος Σαββαώθ λέγει μόνο. Σε ποικιλία γλωσσών. Πώς όμως αυτό γίνεται όταν η λέξη Σαββαώθ που σημαίνει δυνάμεις είναι εβραϊκή και παραμένει αμετάφραστη να λέγεται δήθεν σε ξένες γλώσσες? Το πρόσωπό της κυτρινίζει. Δάκρυα τρέχουν. Είναι γονατιστή και συνεχώς κινείται μπρος πίσω. Σε κάποια στιγμή ακούγεται γλωσσολαλιά. Κάποιος μιλάει ξένη γλώσσα. Αμέσως οι άλλοι σιγούν. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Ήρθε το Άγιο Πνεύμα. Κανείς δεν κατανοεί τι λέγεται. Αυτό όμως δεν τους προβληματίζει καθόλου. Εάν καταλαβαίνουν τι λέγουν ή αν δεν λέγουν, δεν τους νοιάζει καθόλου. Κάποιος ο οποίος προσιλητήσει εις αυτήν την πεντηκοστιανή εκκλησία λέγει ότι είχε δαιμόνια πριν θεραπευτεί, πριν πάει στους πεντηκοστιανούς. Λέγει εγώ είχα δαιμόνια. Λέγει ότι έχει πνεύμα Άγιον διότι αποκαλεί το Χριστόν Κύριον. Αγνοεί και δεν δέχεται το Ευαγγέλιο του Μαθαίου εις το 7ο κεφάλαιο, εις τον 21ο στίχο, όπου λέγει «Ου πάσο λέγον μη Κύριε, Κύριε, εισελεύσετε εις την Βασιλεία των Ουρανών». Γονατιστός αυτός ο Κύριος ζητούσε να βαπτιστεί με Πνεύμα Άγιο. Το έλαβε. Το αντελήφθη από την χαρά που ένιωσε μέσα του. Του έδωσε ο διάβολος χαρά. Τώρα μιλάει ξένη γλώσσα, αραβικά. Έτσι του είπαν ότι είναι αυτά τα οποία λέγει. Όταν καμιά φορά παίρνει ένα τηλεφώνημα, το αποδίδει στον Θεό και η χαρά αυτή είναι από τον Θεό που έρχεται. Η γυναίκα του περιγράφει την κατάστασή του όταν δήθεν γλωσσολαλεί. Είναι πολύ αγριεμένος, αφροί βγαίνουν από το στόμα του, η γλώσσα του γυρίζει ανάποδα, περιγράφει η γυναίκα του. Η μορφή του γίνεται άσχημη και προκαλεί φόβον. Μεταβάλλεται από το διάβολο σε διάβολο. Δίδει την εντύπωση δαιμονισμού. Βρίζει, φωνάζει, απειλεί και όλα αυτά τα αποδίδει στον Θεό και στην χάρη του Αγίου Πνεύματος. Αδερφοί μου, να τα λες και να τα βλέπεις είναι φοβερό πράγμα. Να τα λες όμως και να μην τα βλέπεις δεν μπορεί να τα κατανοήσεις. Μη γέννητο, υπάρχουν παιδιά πνευματικά από το Θείο Κήρυγμα που επήγαν και είδαν αυτά τα πράγματα. Λέγει δεν είναι τίποτε άλλο η διαφορά από μία κόλαση. Και πηγαίνουν αυτοί οι άνθρωποι εκεί να βρουν λυτρωμό, παρακαλώ. Πηγαίνουν να βρουν λύτρωση. Δεν τους αρέσει η εκκλησία. Μεγάλωσαν μέσα στην εκκλησία, βαπτίστησαν. Έλαβα χαρίσματα από τη χάρη της εκκλησίας. Έλαβαν δωρεές από την εκκλησία. Τα εξέχασαν όλα. Και τώρα πηγαίνουν εις τον διάβολο για να έβρουν καλύτερη ζωή. Θα πούμε ακόμη μια περιγραφή αυτής της καταστάσεως. Στην αρχή της συναθρήσεως γινόταν κήρυγμα από κάποια ευαγγελική περικοπή. Μετά την ομιλία να γίνεται ομαδική προσευχή, δηλαδή χάβρα των Εβραίων, από τον αρχηγό της ομάδος, ο οποίος αυτοσχεδιάζει και οι άλλοι επαναλαμβάνουν. Είδατε τον αρχιεπίσκοπο όταν πηγαίνει μέσα στην Βουλή και λέγει «Ορκίζομαι» και απαντούν. Στο να τηρώ το Σύνταγμα, απαντούν, να τηρώ το Σύνταγμα. Και ούτω καθεξής. Το ίδιο κάνουν οι πεντηκοστιανοί. Προσεύχεται ένας, επαναλαμβάνουν οι άλλοι τα ίδια λόγια. Διεκόπτετο και όλοι μαζί αναφωνούσαν διάφορα συνθήματα όπως «Αλληλούγια», «Δόξα σοι ο Θεός», «Κύριε ελέησον» ή κάτι άλλο, ό,τι ο καθένας ήθελε. Άλλοι τα λένε σιγανά, άλλοι δυνατότερα, άλλοι ουρλιάζοντας,
Αυτό επαναλαμβάνεται συνέχεια, ώστε δημιουργείται μια ατμόσφαιρα εκστάσεως, ενθουσιασμού, με συμπτώματα εξαλλοσύνης, φανατισμού και ιστερίας. Κάποτε μια γυναίκα τόσο πολύ δυνατά ούρλιαζε, ώστε οι περίοικοι, μη γνωρίζοντας τι συμβαίνει, κάλεσαν την αστυνομία. Παρατηρούντο φαινόμενα γλωσσολαλιάς. Αυτή τη στιγμή που τα παρεθούμε, αδερφοί μου, λέγω, αυτοί οι άνθρωποι πώς εγκατέλειψαν τον Θεό και έφυγαν από τον Θεό για να έβρουν σε αυτήν την κατάσταση παρηγορία. Ή εκείνοι που πηγαίνουν στους Ιεχωβάδες, ή εκείνοι που πηγαίνουν στους Μορμόνους, ή φεύγουν από την Ελλάδα να πάνε στην Ινδία να έβρουν την αλήθεια, παρακαλώ. Πάνε στους Ινδουιστάς για να έβρουν την αλήθεια. Πάνε στην Κίνα, από την Ελλάδα, ποιοι? Οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί, για να έβρουν την αλήθεια. Και η αλήθεια να είναι μπροστά τους και να μην την βλέπουν. Η Εκκλησία, για να είναι αληθινή Εκκλησία, όχι αυτή την οποία κηρύττουν οι Πεντηκοστιανοί, πρέπει να έχει ιστορική συνέχεια, αδερφοί μου, από το υπερούον της Πεντηκοστής, από εκεί που κατέβει το Άγιον Πνεύμα. Τούτο αποδεικνύεται στους ποιμένες της και στην χειροτονία αυτών των ποιμένων της Εκκλησίας. Να υπάρχει αδιάκοπος χειροτονία διαπιθέσεως των χειρών, των προηγουμένων, επί των επομένων και επί των διάδοχοντων. Αυτά αναφέρονται στην Αγία Γραφή, και όποιος θέλει να έβρει αυτήν την διαδοχή της χειροτονίας των επισκόπων, των ιερέων και των διακόνων, μπορεί να ανατρέξει. Όσοι θέλετε γράψετε τα, είναι πολύ σημαντικά για το θέμα της ιεροσύνης. Εις τας πράξεις των Αποστόλων, στο 14ο κεφάλαιο, στίχος 23, εις την πρώτην προς Τιμόθεον επιστολήν, 4ο κεφάλαιο, στίχος 14, εις την δευτέραν προς Τιμόθεον επιστολήν, 2ο κεφάλαιο, στίχος 6, εις την πρώτην προς Τιμόθεον επιστολήν, 5ο κεφάλαιο, 17 έως 21. Εδώ παρακολουθούμε τον Απόστολο Παύλον, ο οποίος χειροτονεί κατά τόπους εκκλησίες και ιερείς και ποιμένας της εκκλησίας, οι οποίοι ακριβώς έχουν τους τρεις βαθμούς: επίσκοπος, ιερεύς και διάκονος. Αυτοί οι τρεις βαθμοί είναι στην εκκλησία την Ορθόδοξον. Ώστε αν κανείς ερευνήσει από τους σημερινούς, θα είναι χωρίς διακοπή εις τους Αποστόλους και συνέχεια εις τας χειροτονίας από τους προηγουμένους χειροτονηθέντας προς τους επομένους υπ' αυτών χειροτονημένους. Επί παραδείγματι, αν ελέξει κανείς το σημερινό ποιμένα του Πατριαρχείου Ιεροσολύμων, ο οποίος είναι ο Διόδωρος, και αν πάγει όπισθεν προς τα πίσω, θα φτάσει στον Ιάκωβον των Αδελφόθεων, εκεί είναι η ρίζα, χωρίς διακοπή. Από τον Ευαγγελιστή Μάρκον μέχρι το σημερινό Πατριάρχη της Αλεξανδρίας θα έβρει μια συνεχή διαδοχή επισκόπων. Από τον Βαρθολομαίον, ο οποίος υπάρχει σήμερα Πατριάρχης Κωνσταντινοπόλεως, εάν πορευθόμεν όπιστε στην διαδοχή, θα φτάσουμε στον Απόστολο Ανδρέαν, ο οποίος ίδρυσε την Εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη. Η πνευματική συνέχεια διδάσκει τα ίδια από την πρώτη Εκκλησία, η μεταποστολική Εκκλησία, εις τα συνόδους τα οικουμενικάς, εις τα τοπικάς και όσα παρέλαβεν της Ιεράς Παραδόσεως και όσα διδάχθη μέχρι σήμερα. Δεν έχει περιπέσει σε καμία αίρεση ή κακοδοξία η Ορθόδοξος Εκκλησία. Δέχεται όλα τα δόγματα, τα μεγάλα και τα μικρά και τα κεκριμένα υπό των Αποστόλων και παραδοθέντα, είτε προφορικός είτε γραπτός, διότι και τα νομιζόμενα κατώτερα δόγματα οδηγούν στην απώλεια. Η Ιερά Παράδοση, αδερφοί μου, αυτό το οποίο απορρίπτουν
οι Πεντηκοστιανοί είναι στηριγμένοι στην Αγία Γραφή. Επενούνται εμάς αδελφοί, πάντα μου μέμνεστε και καθώς παρέδωκα ημίν τας παραδόσεις κατέχετε, λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την πρώτην προς Κορινθίους επιστολήν εις το 11ο κεφάλαιο εις τον στίχον 2. Άρα ούν αδελφοί, στήκετε και κρατείτε τας παραδόσεις, άσε διδάχτητε είτε διαλόγου είτε διεπιστολής ημών, λέγει ο Απόστολος Παύλος προς την Δευτέραν Θεσσαλονικής Επιστολήν, δεύτερον κεφάλαιον, στίχος 15. Παραγγέλλομεν δε ημίν αδελφοί, εν ονόματι του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, στέλεστε ημάς από παντός αδελφού ατάχτος περιπατούντος και μη κατά την παράδοσιν ειν παρέλαβον παρημών. Δευτέρας προς Θεσσαλονικής Επιστολής, κεφάλαιον τρίτον, στίχος έκτος. Προχωρούμε αδερφοί μου για να φτάσουμε σε ένα άλλο σημείο για να δούμε περί της ιεροσύνης. Ο Θεός συνέστησε στον Μωυσή από την Παλαιά Διαθήκη και είπε «Εχέτω ημίν ότι πάση συναγωγή πάντες Άγιοι». Και αυτοί ως λήθεις ζώντες οικοδομήστε οίκος πνευματικός ιεράτευμα Άγιον ανενέν και πνευματικά στησίας εμείς δε γένος εκλεκτών βασίλειων ιεράτευμα έθνος Άγιον. Ο Αρών γίνεται αρχιερεύς από τον Μωυσήν από τον Θεόν. Πας γάρ αρχιερεύς ούχι αυτό της λαμβάνει την τιμή αλλά καλούμενος υπό του Θεού καθάπερ και ο Αρών. Εβραίους 5 στίχος 1 μέχρι 4. Έχουμε πολλά χωρία από την Αγία Γραφή τα οποία δεν απαριθμούμε αυτή τη στιγμή. Ερχόμεθα εις Θείαν Κοινωνία. Λαβών ο Ιησούς των άρτων και λαβών το ποτήριον και ευχαριστή σας έδωκε το ποτήριο της ευλογίας σου ευλογούμεν ουχή κοινωνία του αίματος του Χριστού εστί, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Την ημέρα της Μεγάλης Πέμπτης ο Κύριος μας αφού έπλυνε τους πόδας των μαθητών, αφού κάθισε στη μυστική εκείνη τράπεζα, τότε έλαβε τον άρτον, τον ευλόγησε και έδωκε εις τους μαθητάς του και είπε «Τούτο είναι το σώμα μου και τούτο το είναι το αίμα μου, αυτά να ποιείτε εις την εμήν ανάμνηση». Φεύγουμε από την Θεία Κοινωνία και πηγαίνουμε στα λείψανα των Αγίων και έριψαν τον άντρα, λέγει η Παλαιά Διαθήκη, εν το τάφο Ελισέ, και επορεύθηκε ύψατο τον οστέων Ελισέ και έζησε και ανέστη επί τους πόδας αυτού. Μόλις ίγγισε επάνω εις τα οστά του Ελισέου αμέσως έγινε ζών. Έχουμε και τον όρκον τον οποίο απορρίπτουν αυτοί και ο Παύλος, ο οποίος είναι ο πρώτος μετά τον έναν, ορκίζεται και εμείς δεχόμεθα τον όρκον τον οποίον σήμερα η πολιτεία έχει, τον δεχόμεθα τον όρκον αυτόν, διότι ο όρκος αυτός δίδεται και όταν λαμβάνεις μια θέση υπεύθυνο, όπως ορκίζονται μέσα στην Βουλή, όταν παίρνεις το πτυχίο σου, όταν παίρνεις μια υπεύθυνο θέση, ορκίζεσαι, δίδεις όρκον, αυτά όλα τα δέχεται η Εκκλησία μας αυτή τη στιγμή, δεν τα απορρίπτει. Ο δε Απόστολος Παύλος λέγει «Ορκίζω ημάς εις τον Κύριον, αναγνωστήνε την επιστολή βάση της Αγίας Αδελφής». Ορκίζω ημάς, όταν λέγει ο Απόστολος Παύλος, τα άλλα όλα είναι δευτερεύοντα. Αδερφοί μου, τελειώσαμε με αυτούς τους Προτεστάντες, με αυτούς τους Πεντηκοστιανούς, δεν έχουμε τίποτε άλλο να προσθέσουμε. Ή μη μόνο όσοι θέλετε να δείτε περισσότερα, μπορείτε να πάρετε ένα βιβλίο το οποίο ονομάζεται «Πεντηκοστιανισμός, αίρεσης και πλάνη»,
του Δημητρίου Κόκορη, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή στον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας του Πειραιός και αναφέρει και ασχολείται με αυτά τα οποία ονομάζονται αίρεσης των Πεντηκοστιανών και των άλλων αιρέσεων. Εμείς στόμεν καλός, στόμεν μεταφόβου, ας είμεθα κοντά στον Χριστό μας, μην επιστός άχρη θανάτου και δώσωσε το στέφανο της ζωής, μη με αρνηθείς λέγει παιδί μου, και εγώ σου υπόσχομαι να έρθεις κοντά μου στην βασιλεία μου την επουράνιο. Πνευματικές μου θυσίες. Με τον θεολόγο και φιλόλογο Αρχιμανδρίτη Πατέρα Σάβα Αχιλλέως.